θα κλείσουμε με ένα ξεχωριστό τρόπο, όπως θα συνηθίζει βέβαια η εκπομπή, για να δώσουμε σκυτάλι και στο δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε στο Τορόντο. Θα πάμε στο Τορόντο. Εκεί ποιον θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε έναν Έλληνα μουσικό. Ο κύριος Δημήτρης Καμπόσος. Κύριε Καμπόσε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Γεια σας, χαιρετισμούς από Τορόντο. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω πολύ. Φινάλε εκπομπή σήμερα θα κάνουμε μαζί. Κλείνουμε και δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και δίπλα έχετε βέβαια και το όργανο, έχετε μπουζούκι, δίπλα τι έχετε? Μπουζούκι και κιθάρα είναι εκεί. Για πείτε μου λίγο πώς βρεθήκατε στο Τορόντο, πόσα χρόνια είστε εκεί, με τι ασχολείστε? Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, αλλά όταν τελείωσα το δημοτικό γύρισαμε στην Ελλάδα, έβγαλα γυμνάσιο Λύκειο, γύρισα πίσω για σπουδές. Μετά γύρισα στην Ελλάδα γιατί έτυχε μια καναδική εταιρεία. Ήταν εκεί, πήρε τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Δούλεψε εκεί 5 χρόνια, 6. Και μετά το 2000 γύρισα. Και είμαι εδώ, γύρισα στο Τορόντο και είμαι εδώ από τότε. Αγυρίσατε γενικά στις καλές εποχές της χώρας μας, πολύ πριν την οικονομική κρίση. Ναι. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα επαναλαμβάνατε το ίδιο δρομολόγιο? Ναι. Βέβαια. Δεν έχετε μετανιώσει για κάτι? Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Πολύ καλές εμπειρίες και που ξεκίνησα την καριέρα μου. Ξεκίνησα βασικά στην Ελλάδα. Με πολύ καλές εμπειρίες. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι μαγεύετε εκεί το ελληνικό κοινό και όχι μόνο με τον μπουζούκι σας. Έχετε ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Μάλιστα. Το επιβεβαιώνετε. Εκεί, σε περίοδο πανδημίας, νομίζω βοηθάτε και εσείς από την πλευρά σας. Δεν ξέρω, τα περιοριστικά μέτρα σας επιτρέπουν να βρίσκεστε, να παίζετε μπουζούκι, να τραγουδάτε, να... Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από ότι είναι στην Ελλάδα. Ίσως επειδή δεν είναι χώρα μεγάλου ρίσκου, θεωρείται ο Καναδάς, ίσως επειδή είναι αραίο κατοικημένος, δεν ξέρω. Αλλά ενώ έχουμε, εντάξει, τα έχουμε κλείσει σχεδόν όλα, εγώ από το σπίτι δουλεύω, αλλά μπορούμε να βγαίνουμε έξω, δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορείς να βγεις έξω, μέχρι 10 άτομα έξω σε πάρκο μπορούν να βρεθούν, χωρίς να χρειάζεται να φοράς μάσκα. Ναι, και δεν υπάρχει περιορισμός, ας πούμε, 6 ώρα να μπούμε μέσα. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα που πιάνετε εκεί το μπουζούκι σας στα χέρια σας και ναι, είστε εκεί σε μία, εκεί με φόντο την παραλία. Χιονισμένη παραλία, σωστά? Ναι, ήταν το Δεκέμβρη, αυτό είναι μετά τα Χριστούγεννα, ναι. Χιονισμένη παραλία. Λοιπόν, για να κλείσουμε, να μας αφιερώσετε μία πενιά, μία μελωδία, κάτι. Ναι, γιατί όχι. Θα σας παίξω. Βέβαια, περιμένουμε να κλείσουμε έτσι. Το μπουζούκι. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παρακαλώ, τίποτα. Ναι, θα παίξω τη φραγκοσύρια. Ακριβώς, και να κλείσουμε έτσι. Κριτικός στο Τορόντο, λοιπόν, μας αφιερώνει ζωντανά στην Κρήτη TV μια ξεχωριστή έτσι πενιά. Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας. Όχι, γεια σας, δεν ξέρω, σε λίγο θα τα πούμε. Ακριβώς. Ναι, παίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και μόνο παρακαλώ. Που ακούγεται αυτή η μελωδία εκεί στο μακρινό Τορόντο, νομίζω μας συγκινεί όλους. Μας ευχαριστεί. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο.
Δεν είναι λίγο πράγμα. Πολύ. Δεν είναι λίγο πράγμα. Αυτό που λέω, όπου και αν σηκώσουμε, όποια πέτρα και να σηκώσουμε στον κόσμο, θα δούμε έναν Έλληνα από κάτω. Ναι, και ναι, βλέπουμε άξιους Έλληνες που διατηρούν, κρατούν ψηλά τη σημαία έτσι της χώρας μας, του πολιτισμού, τη σημαία του πολιτισμού ναι, και των αξιών. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παρικία εδώ, ναι. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό. Να είστε καλά. Σας καληνυχτώ από Κρήτη. Επίσης, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.